Να υποδεχθούμε τον Ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Λευτέρη Νικολάου. Καλημέρα σας. Καλημέρα και γαλάπα. Νομίζω ανεξάρτητα από καιρικές συνθήκες, ναι, σήμερα είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα για τον Πειραιά, νικίες του και για ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι και έχουμε να πούμε και μπράβο για τους αγώνες, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ενεργοί πολίτες. Ανεξαρτήτου κομματικής ιδιότητας, ταυτότητας κτλ. Νομίζω ότι ο κάθε ένας πρέπει να παλεύει για τη δουλειά του, για το ωράριό του, για τις συνθήκες εργασίας. Και ήθελα σήμερα να σας έχω, ενώ να έχω εκπρόσωπο του κόμματός σας, για να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Ακριβώς έτσι είναι. Και εγώ από αυτό πιάνομαι και κάνω το σχόλιο. Mm-hmm. Αναφέρομαι, όπως και εσείς φαντάζομαι, mm-hmm, την πάρα πολύ θετική είδηση που είχαμε χθες κατά τη διάρκεια των μεγάλων διαδηλώσεων που διοργανώθηκαν από πάνω από 400 συνδικαλιστικές οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα, mm-hmm, όπου ζήτησαν μέτρα προστασίας της ζωής, της υγείας του λαού από την πανδημία, αλλά και κατά τη διάρκεια της εργασίας, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς, συλλογικές συμβάσεις για όλους, αυξήσεις για να ακυρωθούν στην πράξη όλοι οι αντεργατικοί νόμοι και ο τελευταίος νόμος εκδρομή του Χατζηδάκη. Και κατά τη διάρκεια αυτών των μεγαλειωδών πραγματικά συλλαλητηρίων σε ολόκληρη τη χώρα πήραμε ένα μήνυμα για την πρώτη μεγάλη νίκη που κατάγραψε ο μεγαλειώδης απεργιακός αγώνας των εργαζομένων στις προβλήτες της Κόσκο με την εταιρεία όπου να αποδέχεται... αφορμή στάθηκε για όλο αυτόν τον αγώνα η απώλεια ενός εργαζομένου. Ακριβώς, ακριβώς αν θέλετε. Στην προβλήτα 2, ναι. Αυτό ήταν και το έναυσμα για να βγουν ξανά πιο δυναμικά οι εργαζόμενοι της Κόσκο αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι που έδειξαν την αλληλεγγύη τους, έτσι ώστε κανένας άνθρωπος να μην πάει ξανά για αυτό που λέμε το μεροκάματο του τρόμου. Δηλαδή το μεροκάματο το οποίο θα γίνεται χωρίς μέτρα ασφαλείας, με λιγότερο προσωπικό στη βάρδια, με βάρδιες 12 και 13 ωρών και κόντρα, δηλαδή με μόλο μερικές ώρες ξεκούρασης για να πιάσει ξανά δουλειά, mm-hmm, και τα λοιπά πράγματα τα οποία, αν θέλετε, τα θωρακίζουν οι νόμοι που έχουν αποφασιστεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και βέβαια τα θωρακίζει και η ευρωενωσιακή γραμμή. Mm-hmm. Αν πάρουμε υπόψη ότι με βάση τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται ημερήσιος χρόνος εργασίας έως και 13 ώρες την ημέρα. Mm-hmm. Τι πέτυχαν τώρα είναι... όλες αυτές οι ενώσεις που μέσω μιας επιτροπής είχε συνδιαλλαγή και με το Υπουργείο, αλλά και με την εταιρεία. Τι πέτυχαν? Καταρχάς, το αποτέλεσμα του αγώνα, νομίζουμε, το αποτέλεσμα το θετικό, το οποίο είναι τι? Αύξηση καταρχάς των εργατικών ομάδων στη βάρδια, mm-hmm, από 4 σε 5 εργαζόμενους. Mm-hmm. Είναι μια εξασφάλιση μεγαλύτερη για την ασφάλεια των εργαζομένων. Την κατάργηση αυτών των κόντρα βαρδιών, δηλαδή ότι δουλεύεις 10-12 ώρες και με πολύ περιορισμένο χρόνο ανάπαυσης, πολλές φορές και στον τόπο δουλειάς. Δηλαδή οι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να φύγουν από τον τόπο δουλειάς, μετά από 4-5-6 ώρες ξανά πήραν δουλειά. Mm-hmm. Και βεβαίως ένα από τα πολύ βασικά αιτήματα, τη σύσταση Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας για τον έλεγχο, την εφαρμογή και την τήρηση των μέτρων προστασίας στον χώρο δουλειάς, με συμμετοχή βεβαίως του σωματείου του χώρου δουλειάς. Mm-hmm. Θέλω να σταθώ, αν θέλετε, κυρία mm-hmm Λάπα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πείτε μου. Αυτός ο αγώνας που έδωσαν οι εργαζόμενοι του Σωματείου της Ενέδευσης της Προβλήτητες της Κόσκο είχε αποτέλεσμα για διάφορους λόγους. Και νομίζω έχει σημασία να τα υπογραμμίσουμε για mm-hmm το σύνολο των εργαζόμενων στην Ελλάδα. Αφενός, είχε αποτέλεσμα γιατί με συλλογικότητα και οργανωμένο τρόπο οι εργαζόμενοι όλοι συσπηρώθηκαν στο σωματείο. Ένα σωματείο το οποίο έβαλε μπροστά τις ανάγκες που έχουν. Πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς και αποτέλεσε και σοβαρό εργαλείο για να πετύχει αυτός ο αγώνας. Και βέβαια είναι και εργαλείο που δίνει τον τόνο και για τη συνέχεια, γιατί δεν σταματάει εδώ μετά από αυτή την πρώτη νίκη. Τώρα έχουμε μπροστά μας, όπως και σε όλους τους κλάδους, και εκεί οι εργαζόμενοι έχουν μπροστά τους την ανάγκη για τη συλλογική σύμβαση εργασίας και τη καλυτέρευση συνολικά των όρων εργασίας και του μισθού. Είδα να μιλάνε, ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, καλή εντύπωση, ότι συνήθως αυτοί που παλεύουν για τη δουλειά τους είναι λιγάκι μόνοι τους, απομονωμένοι από την κοινωνία τις περισσότερες φορές. Κάνουν απεργία ελλημενεργάτες. Αφορά το λιμάνι.
κάνουν απεργία τα μηχανάκια με τους ντελιβεράδες από την eFood, το κάνουν μόνοι τους. Όμως εδώ, επειδή υπήρχε και μια πρώτερη εμπειρία αλλαγή συνθήκων και αλλαγή συλλογικών συμβάσεων από την eFood, είδα τον εκπρόσωπο της eFood, των εργαζομένων, να στέκεται και να μιλάει σε μικρόφωνο σε διαδηλώσεις ή στη μάζοξη που έγινε μετά από το περιστατικό αυτό που χάσαμε έναν συνάνθρωπό μας. Και είναι πολύ σημαντικό να συνδράμουν όλοι οι εργαζόμενοι για να επιτευχθεί κάτι συλλογικά. Ακριβώς είναι σημαντικό. Αν θέλετε, να βάλουμε και αυτή τη δεύτερη πτυχή. Mm-hmm. Υπήρξε αυτή η νίκη και στις δύο περιπτώσεις. Και ναι. Στην Κόσκο και στην eFood, όπως έχει γίνει και σε άλλους εργατικούς αγώνες τα προηγούμενα χρόνια. Λόγω ακριβώς της μεγάλης αλληλεγγύης που υπήρξε. Της όχι σε τόσο μαζικό άλλους... κλίμα. Δεν υπήρξε τόσο μαζικό κλίμα. Ναι. Και θα πρέπει να το δούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι όσον αφορά, ξέρετε, πολλά δικαιώματα τα οποία τα έχουμε απολέσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ακριβώς, αλλά λέω, το στοιχείο της αλληλεγγύης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να αντέξει και ένας αγώνας. Σας θυμίζω την πολύμηνη μάχη των εργαζομένων στη Χαλιβουργία. Mm-hmm. Πριν από 10 χρόνια, σχεδόν, ναι. Που κράτησε ακριβώς λόγω της ισχυρότητας αλληλεγγύης από όλους, από το λαό, αλλά εργατικά σωματεία, συνδικάτα και από το εξωτερικό. Και τώρα και εδώ είχαμε και στις δύο περιπτώσεις, και στην Κόσκο και στην eFood, είχαμε περιπτώσεις στήριξης αλληλεγγύης και από άλλες χώρες. Τώρα μάλιστα στην Κόσκο κινητοποιήθηκαν εργαζόμενοι και σε άλλα που δουλεύουν στην Πολυεθνική, ναι. Και σε άλλα λιμάνια, ναι, από την Κωνσταντινούπολη, στην Ιταλία, στη Δανία, μέχρι και στο Μεξικό. Ναι, και αυτό γεμίζει δύναμη τους εργαζόμενους να συνεχίσουν. Και βεβαίως χρειάζεται. Δηλαδή πρέπει να βάλουμε ακριβώς απέναντί μας ποιος είναι ο υπεύθυνος, ο υπαίτιος για αυτά τα μέτρα. Γιατί αυτό και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, γιατί αυτό ακριβώς μπορεί να αποτελέσει τον ενοποιητικό παράγοντα. Mm-hmm. Γιατί ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δουλεύεις, αν δουλεύεις στο delivery, αν δουλεύεις σαν λιμενεργάτη στα λιμάνια, στο ΣΕΜΠΟ, στα εμπορευματοκιβώτια, αν δουλεύεις στη βιομηχανία, η ίδια η κυβερνητική πολιτική, η ευρωενωσιακή στρατηγική που εφαρμόζουν και υλοποιούν εδώ και χρόνια όλες οι αστικές κυβερνήσεις, της Νέα Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα, του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, έχουν στην ουσία τους το εξής. Αυτό είναι στο επίκεντρο τους. Πώς θα αυξήσουν το ωράριο εργασίας, τον ημερήσιο χρόνο εργασίας, απλήρωτα, γιατί από εκεί βγαίνει η κερδοφορία του επιχειρηματία. Από εκεί πηγάζει το κέρδος. Άρα λοιπόν όλο αυτό. Μαζί ταυτόχρονα με μια σειρά από μέτρα τα οποία τα θεωρούν κόστος. Γιατί τα θεωρεί κόστος η κυβέρνηση τα μέτρα προστασίας της ζωής του εργαζομένου στη βάρδια. Τα μέτρα υγιεινής στους χώρους εργασίας. Όπως θεωρεί και κόστος βεβαίως και να πάρθουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας από την πανδημία. Και μπορούμε, αν θέλετε, να μιλήσουμε και γι' αυτό στη συνέχεια. Απλά ένα σχόλιο θα ήθελα. Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, ένα σχόλιο θα ήθελα πολύ να αρνητικό, κάνω. Πολλές φορές. Και θα το πω ότι έμπαινε και το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ μπροστά και τελικά δεν πετυχαίναμε ένα καλό αποτέλεσμα, κύριε Νικολάου, και το λέω με ποια έννοια, ότι ενώ θα μπορούσε να υπάρχει διάλογος σε πολλές περιπτώσεις, υπήρχαν αυτές οι σκληρονοπυρηνικές καταστάσεις με το να γίνονται διαδηλώσεις για τις διαδηλώσεις και να φαίνονται κάποιοι. Τώρα, αυτό που είδαμε εδώ, όσον αφορά τους λιμενεργάτες και τη συνδρομή με το eFood και γενικότερα αυτή την μαζική, θα έλεγα και αθόρυβη, γιατί πολλές φορές κλείναν οι δρόμοι, διχάζονταν ο κόσμος, πάρα πολύ, γιατί το ΚΙΝΑΛ που ήταν παλιά ΠΑΣΟΚ, οι συνδικαλιστές που φώναζαν για τα εργασιακά δικαιώματα ήταν αυτοί που δεν δούλευαν. Αυτοί που δεν δούλευαν και ο κόσμος χάθηκε και τον συνδικαλισμό. Πολλές φορές μιλάμε με τη ΓΕΣΕΕ και μιλάμε με συλλογικά όργανα και μας λένε ότι δεν έχουμε ανανεώσει τους ανθρώπους που μπορεί να παλέψουν για το καλό των εργασιακών δικαιωμάτων ή το καλό των εργαζομένων. Γιατί ο κόσμος έχει αποστραφεί από όλα αυτά. Αυτή τώρα η κινητοποίηση θα έλεγα ότι ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Έγινε μαζικά, έγινε χωρίς, πώς να το πω τώρα, χωρίς περισσότερο κομματικά κριτήρια, αλλά κριτήρια επιβίωσης. Κοιτάξτε, κυρία Λάπα, καταρχάς νομίζω για να γίνει καθαρό και στους ακροατές μας, αυτά τα φαινόμενα εκφυλισμού πραγματικά δεν αφορούν τις μαχητικές ταξικές δυνάμεις μέσα στο εργατικό κίνημα.
Όχι, το λέω σαν σημείωση για να πάμε και στην πανδημία. Το λέω σαν σημείωση το οποίο το γνωρίζετε για αυτό να μην, το φαινόμενο. Για να μην κάνουμε συνδέσεις οι οποίες δεν είναι εκεί που είναι και οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, θέλω να πω. Ναι, λοιπόν. Γιατί αν έχετε υπόψη, το ΚΚΕ καταρχάς δεν διαχωρίζει τους εργαζομένους. Ναι, σωστό είναι. Δεν κοιτάμε σαν κόμμα τον εργαζόμενο τη βάση του τι ψήφισε στις εκλογές. Όπως κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα, για παράδειγμα. Εμείς δεν συγκροτούμε κομματικά συνδικάτα. Εμείς λέμε ένα πολύ απλό πράγμα. Ότι η εργατική τάξη έχει δύναμη να κατακτήσει τα δικαιώματά της όταν η ίδια, χωρίς να περιμένει από κάποιον άλλο σωτήρα, γιατί δεν υπάρχουν, οργανωθεί και προτάξει τις σύγχρονες ανάγκες της. Και αν θέλετε, αυτό ακριβώς το στοιχείο, το οποίο ήταν παρόν στην κινητοποίηση των εργαζομένων στις προβλήτες της Κόσκο, μαζί με τη στήριξη, την αλληλεγγύη, τη μαχητική αλληλεγγύη όλων των ταξικών δυνάμεων που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, που τη στήριξαν αποφασιστικά, γι' αυτό και στήρισαν σιγή ασυρμάτου η πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης των εφημερίδων όλου του εύρους. Εκτός από το ριζοσπάστη, να το πούμε καθαρά, και ενδεχομένως ένα-δύο άλλα μέσα. Από την Καθημερινή μέχρι την Αυγή. Και για το κανάλι 1, κύριε Νικολάου, γιατί είμαστε εδώ και το λέμε. Του Πειραιά, έτσι το ξέρω. Λέω, από την Αυγή μέχρι την Καθημερινή, όλο αυτό το εύρος, δεν έγραψαν επί μία εβδομάδα που κάνανε απεργία οι εργαζόμενοι της Κόξκο μία γραμμή, ή όταν έγραψαν κάτι, ήταν για να στηρίξουν την επιχειρηματολογία της εργοδοσίας που έλεγε ότι ο συνάδελφός τους, ο οποίος έχασε τη ζωή του, ήταν εκτός βάρδιας. Πράγμα το οποίο το ρεπορτάζ που έχει χθες ο ριζοσπάστης με μαρτυρίες των εργαζομένων της Κόσκο, άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι είναι εντελώς αβάσιμο ψέμα. Άρα λοιπόν υπήρχε σκοπιμότητα να μείνει αυτός ο αγώνας, να περάσει κάτω από το ραντάρ των εργαζομένων, ακριβώς για να μην εκφραστεί αλληλεγγύη, ακριβώς για να μην έχει αυτό το πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα που είχε, ακριβώς για να μην γίνει παράδειγμα για τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Όπως έγινε παράδειγμα και ο εργαζόμενος της Ιφούντ, ο εργαζόμενος των κατασκευών που είχαν απεργία. Και έχουν πολλαπλές κατακτήσεις, συλλογικές συμβάσεις και στους όρους εργασίας τους. Που πρέπει να είναι παραδείγματα προς μίμηση. Λοιπόν, δεν θα προλάβουμε. Θέλω ένα μικρό σχόλιο. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για την τρίτη δόση εμβολίου κατά του COVID-19 για όλες τις ηλικίες άνω των 18. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα με την πανδημία? Ένα μικρό σχόλιο γιατί πρέπει να κλείσουμε. Πολύ σύντομα να πω το εξής. Ακούγοντας τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, σε συνέντευξη που έδωσε τις προηγούμενες ημέρες, χαρακτήρισε την πανδημία λερναία ύδρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η κυβέρνηση για άλλη μια φορά νύπτει τα σχέδια της και λέει ότι δεν είναι δική μας ευθύνη η καταπόλεμηση της πανδημίας. Όμως εμείς να πούμε το εξής. Όπως για τη λερναία ύδρα υπήρχε λύση για να την καταπολεμήσουμε, έκοβες ένα κεφάλι και το έκυγες με φωτιά. Η φωτιά λοιπόν για να καταπολεμηθεί αυτή τη στιγμή η πανδημία είναι πρώτα απ' όλα η θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας με μόνιμο προσωπικό, η στελέχωσή του, η κάλυψη όλων των αναγκών σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, είναι να πάρθουν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης στους χώρους δουλειάς, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να σταματήσει αυτό το απαράδεκτο το οποίο συμβαίνει με τη συγχώνευση των σχολικών τμήματων που φτάσαμε να έχουμε ακόμη και 28-29 μαθητές στα τμήματα. Και να κάνει ο λαός να αξιοποιήσει όλα τα όπλα που έχουμε απέναντί μας στην πανδημία. Το εμβόλιο είναι ένα από αυτά. Βεβαίως το εμβόλιο από μόνο του, όπως δείχνει η κατάσταση, δεν λύνει το πρόβλημα. Χρειάζεται ταυτόχρονα και επιτήρηση, χρειάζεται πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έτσι. Χρειάζεται ενημέρωση, έτσι ώστε οι άνθρωποι που δεν έχουν κάνει ακόμα το εμβόλιο και δεν είναι αντιεμβολιαστές, δεν ταυτίζονται αυτά τα δύο πράγματα μεταξύ τους, να πάνε να κάνουν το εμβόλιο. Αλλά βεβαίως χρειάζεται να συνειδητοποιήσει η εργατική τάξη και ο λαός μας ότι είναι συνειδητές επιλογές το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει όλα αυτά τα παραπάνω, οι οποίες βασίζονται στη λογική του κόστους-οφέλους. Γιατί και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες μετράνε την υγεία του λαού ως κόστος, άρα λοιπόν γι' αυτό δεν παίρνουν και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Το ΚΚΕ εχθές κατέθεσε συνολική επίκαιρη ερώτηση στην Ελληνική Βουλή σε σχέση με την κατάσταση της πανδημίας, απαιτώντας να πάρθουν όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία εδώ και 1,5 χρόνο τα λέμε, κυρία Λάπα. Ναι. Σε αυτά που σας είπα πριν, τα λέμε εδώ και 1,5 χρόνο. Δηλαδή, αποτελεί πλέον εγκληματική επιλογή να μην λαμβάνονται αυτά τα μέτρα που προαναφέραμε, και ότι τώρα χρειάζεται να κλιμακώσουμε την πάλη όλοι μας, όπως και χτες και το επόμενο διάστημα, για να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας
να στηριχθεί γερά με κρατική χρηματοδότηση, mm-hmm. να επιταχθούν οι διοικητικές μονάδες, να γίνει σοβαρή καμπάνια ενημέρωσης για τον εμβολιασμό και όχι να αξιοποιείται και το εμβόλιο σαν ένα διχαστικό διαιρετικό όπλο, το οποίο σε τελική ανάλυση, αν θέλετε... Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Νικολάου. Ναι, τελειώνουμε. Χαϊδεύει και τα αυτιά των αντιεμβολιαστών που βολεύουν την κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.